μαζευτήκαμε σήμερα εδώ να, να καθαρίσουμε λίγο την ακτή. Όπως βλέπετε μαζεύουμε ανακυκλώσιμα και καθαρά σκουπίδια. Για να... Εντάξει τώρα τι άλλο... για να ομορφύνει ακτή αυτά. Ωραία, πώς βλέπετε παιδιά την ευαισθητοποίηση του κόσμου στο συγκεκριμένο θέμα? Εντάξει, έχουμε μαζευτεί αρκετοί φοιτητές. Είναι... και από το εξωτερικό φέραμε με το Youth in Action. Ήρθε και η οργάνωσή μας η JEF, οι νέοι Ευρωπαίοι Φεντραλιστές. Και καταφέραμε να μαζευτούμε ένας ικανοποιητικός αριθμός για να μαζεύσουμε αρκετά σκουπίδια, πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ. Στο τέλος. Η οικολογική ομάδα Ροδόπη συμμετέχει και φέτος στη δράση του Let's Do It, όπως και πέρυσι που ξεκινήσαμε για πρώτη φορά και έγινε στην περιοχή μας. Πιστεύουμε ότι πρέπει ο κόσμος να συμμετέχει, αν και όπως θα δείτε η συμμετοχή δεν είναι τόσο μεγάλη και θα έπρεπε ίσως κάποιοι που είναι εδώ στα σπίτια τους γύρω γύρω στην αρρωγή να είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή. Το είπαμε το ίδιο και πέρυσι. Εάν εμείς οι πολίτες δεν ευαισθητοποιηθούμε, δεν γίνουμε ενεργοί πολίτες, δεν συμμετέχουμε σε τέτοιες δράσεις, δεν θα έρθει κάποιος άλλος στην περιοχή μας να φτιάξει το σπίτι μας, γιατί είναι το σπίτι μας. Πρέπει να φροντίσουμε την παραλία μας, πρέπει να φροντίσουμε το χώρο μας. Εμείς κάνουμε αυτή την ημέρα μαζί με το Europe Direct Direct, με το Δήμο Κομωτινής, με το Πελίτη, με όλες τις οργανώσεις υπόλοιπες που συμμετέχουν, μια προσπάθεια για να δείξουμε ότι αν γίνουμε ενεργοί πολίτες μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Ας ελπίζουμε ότι το μήνυμα θα περάσει στους συμπολίτες μας και του χρόνου θα είμαστε περισσότεροι. Καλημέρα, ονομάζομαι Χούλιας Αργύρης, είμαι υπεύθυνος της οργάνωσης νέων System G. Έχουμε έρθει σήμερα εδώ στην παραλία του Φαναρίου μετά από πρόσκληση του Europe Direct, της Κομωτινής, ώστε να καθαρίσουμε την παραλία στα πλαίσια της παγκόσμιας δράσης Let's Do It, η οποία γίνεται σε 108 χώρες. Ο συμβολισμός είναι, νομίζω, γίνεται αντιληπτός από όλους. Έχουμε την ευτυχία να φιλοξενούμε σε αυτή μας τη δράση νέους από την Ιταλία, την Τσεχία, τη Λετωνία και φυσικά τη χώρα μας την Ελλάδα. Αυτά, ελπίζω να καταφέρουμε να καθαρίσουμε την παραλία και έτσι ώστε να μπορέσουμε να την απολαύσουμε κατά τους τερινούς μήνες.